Να φανταστείτε πόσο με ενδιαφέρει το DVD αυτό που βλέπετε έχει κοντά στις 1400, όχι, ή 900 ή 1100 παρουσιάσεις σε PowerPoint, δουλεμένες δικές μου. Θα φανταστείτε πόσο με ενδιαφέρει το ξέχασα αυτές μέσα εδώ πέρα σε άλλο υπολογιστή. Στοιχώς το βρήκαμε, αλλά δεν χάρηκε ο κόσμος. Δεν πειράζει, μια στιγμή μοιράζεται. Με τη Μαρία δουλεύω εδώ πέρα σε κάποιες από αυτές τις παρουσιάσεις και τις μεταφράζει για να βγαίνουν σε... Δηλαδή να τις τυπώσουμε σε σημειώσεις. Θα δουλεύει η Μαρία, οπότε με τον προθαγόσο που θα έχει έτοιμα πράγματα, μετά εν καιρό θα σας τα δίνει αυτά. Έχει επίσης το... Το πήρες εγώ για την Ευρωεπιστήμη, έτσι το έστειλε αυτό στο βράδυ. Το έχεις μαζί σου. Αυτό μου το έχει εδώ. Ναι, αλλά αυτό που είπαμε για τις Ευρωεπιστήμες στα αγγλικά, το Theoretical Neuroscience, το έδωσα στη Μαρία, οπότε μπορεί να περαστεί και να το έχετε όσοι θέλετε στην αγγλική γλώσσα. Κάποια άλλη παρατήρηση, σκέψη, ερώτηση για τα χρήματα, τα καταλάβατε όλα δηλαδή χθες. Μπορώ να σας ρωτήσω σήμερα. Στο επόμενο βιβλίο μας θα τα μάθω τώρα. Θυμάσαι με να γνώσω. Ναι, μπορεί να είναι ότι το διαβήτη, ειδικά αν είναι τύπου 1, είναι σουλεξαρτώμενο, είναι ανικό το διαβήτη, συνήθως έχει απώλεια βάρους. Αλλά είναι μια ένδειξη για μια κακοήθεια. Μια λαθάνουσα κακοήθεια. Απώλεια βάρους μπορεί να συμβαίνει για πολύ πρόσωπο. Μπορεί να υπάρχει μια ανεμία, μπορεί να υπάρχει κάτι στο γαστρεντερικό αυλό, οπότε δημιουργεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι ερωτευμένος. Όχι, δεν βράζει. Υπάρχει κάτι που τρέχει τίποτα και δεν το ξέρουμε. Σαν το βλέπουμε. Θα το σταματήσουμε, αλλά δεν μου κουράζεται. Ωραία. Επειδή όπως είπα το θέμα που θα δουλέψουμε κατά κόρον θα είναι τον προσεχή καιρό για τον καρκίνο, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Πριν δούμε σήμερα έτσι, τις 7-8 βασικές αιτίες της καρκινογένεσης, απλώς θα ήθελα να σας εισαγάγω στο θέμα των στελεχοκυτάρων, των εμβριονικών αρχαίων στελεχοκυτάρων. Για τα στελεχοκύτταρα έχετε ακούσει όλοι, ίσως δεν μπορεί να έχετε ακούσει, αλλά έχετε ακούσει για τα βλαστοκύτταρα. Και βλαστοκύτες. Τα βλαστοκύτταρα είναι ένα βήμα μετά από τα στελεχοκύτταρα. Και γιατί κάνουμε τώρα την γενετική βιολογία εδώ πέρα για τα στελεχοκύτταρα, ίσως κάποια είναι λίγο δύσκολα για να τα κατανοήσετε, δεν πειράζει. Να σας εξετάσω μετά και δεν ξέρετε. Υπάρχατε. Γιατί ανακαλύπτουμε ότι στην καρκινογένεση μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι υπήρχαν καρκινικά κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζουν και κάνουν τις μεταστάσεις, αλλά αυτό που διακρίνουμε είναι ότι στην ουσία υπάρχει μια μήτρα, ένα αρχέγονο ιδίο, rogue cancer stem cells λέγονται, κακοήθη καρκινικά στελεχοκύτταρα, τα οποία είναι σαν μια μεγάλη μήτρα που γεννάνε άλλα καρκινικά. Και η χημειοθεραπεία, η κτηνοβολία μπορεί να σκοτώσει τις μεταστάσεις, να τις εξαφανίσει η χειρουργική επέμβαση, αλλά αυτό το κακοηθέστατο κύτταρο, το μητρικό δηλαδή, η μάνα που λέμε, αυτό γεννάει. Και όσο γεννάει αυτό, φανταστείτε μια λερναία ύδρα, κάπως έτσι. Που κόβει κεφάλι και βγάζει. Και όσο περισσότερο κόβει, τόσο περισσότερο βγάζει. Οπότε σήμερα εντάχει και φυσικά θα ξαναέρθουμε σε αυτό το θέμα. Από το καλοκαίρι μετά θα πούμε πιο πολύ στην παθολογία του εγκεφάλου, γιατί εκεί έχει να κάνει με στελεχοκύτταρα. Θα έρθουμε πιο βαθιά, απλώς να πάρετε μια γεύση σήμερα για αυτό το θέμα που είναι υποτίθεται από τα top class στην γενετική βιολογία, στη μοριακή γενετική και ούτω καθεξής. Πώς διαβάζετε πάνω η λέξη στελεχοκύτταρα, δυνατότητες και προβλήματα. Οτιδήποτε ο άνθρωπος βάζει το χέρι του, τα κάνει μαντά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα εδώ συζητώντας ή όταν σας κάλεσα για να σας πω κάποια πράγματα, να ανακοινώσω,
υπόθηκε ότι να μένουμε στο θέμα, να κάνουμε και το ένα και το άλλο και πολλά τέτοια συναφή. Απλώς το ξαναλέω. Πρώτον, όσοι από εσάς έχετε κάνει σπουδές έστω σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ξέρετε ότι κανείς φοιτητής σπουδαστής δεν υποδεικνύει στον καθηγητή του πώς θα διδάξει. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και όχι μόνο αυτό, φίλοι μου, επειδή πληρώνετε, θα ακούσετε αυτά που σας λέω. Δεν θα μου πείτε εσείς, το λέω με ταπεινότητα, το πώς εγώ θα σας διδάξω. Επειδή πληρώνετε. Μην νομίζετε ότι επειδή πληρώνετε, με τον παρά μου λέει στα ελληνικά, κάνω κάτι και την κυρά μου. Αλλά αυτό δεν θα το κάνετε σε μένα. Δεν θα σας το επιτρέψω. Θέλω να μείνω παρθένος μέχρι να πεθάνω, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα. Επειδή πληρώνετε, το θεωρώ ιερή μου υποχρέωση να μάθετε πράγματα που θα είναι αναγκαία για τη ζωή σας στην ολογραφία τους. Και όπως είπα και εκείνη την ημέρα στους υπευθύνους του Πανεπιστημίου, όταν με καλέσανε να μου δώσουν το ultimatum ή έτσι ή γιουβέτσι, και τους είπα: το τίμημα είναι πολύ μεγάλο, παρατούμε ανωτάκλητα. Φυσικά αυτό θα χαροποιήσω κάποιους άλλους για να εξαφανιζόμουν την Κύπρο. Δεν θα γίνει όμως, τουλάχιστον τον κύριο παρόντα και εδώ. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ποιος είναι ο ορισμός της υγείας, για να σε εξετάσω. Κύριε Παπαδόπουλο, από εσάς δεν θέλω απάντηση. Καλά είστε. Ορισμός υγείας. Σας τον έχω πει πολλαπλώς, ποικιλοτρόπος, με τσαντάκι και χωρίς. Να ρωτήσω προσωπικά. Δεν σας ζητάω να μου πείτε τώρα για μοριακή βιολογία ή να μου πείτε τι. Ορίστε και εδώ, πέστε μας. Ορισμός υγείας. Υγεία πιστεύω είναι σωματική και ψυχολογική. Δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική σας γνώμη. Σας ρώτησα τον ορισμό της παρέντο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σας έδωσε. Σας έχω δώσει, τον έχετε γράψει και στο έχουμε πολλές φορές. Εδώ ήσασταν. Ακροποδητή και παραχρήμα που το έχω πει. Η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους ευεξίας σε πνευματικό, ψυχικό, κοινωνικό και βιολογικό επίπεδο και όχι η απουσία και μόνο της ασθένειας, της νόσου. Το 1948 στη Γενέβη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει οριοθετήσει το πράγμα. Προσέξτε, ξαναλέω, η κατάσταση, ένα στάτους δηλαδή, πληρότητας στην ευεξία σε πνευματικό, ψυχικό, κοινωνικό, βιολογικό επίπεδο. Όταν λοιπόν εγώ καλούμε να αφήσω το πνευματικό, το ψυχικό ζήτημα έξω και να μιλήσω το βιολογικό, δεν μπορώ να σας προσφέρω υγεία. Τι είπαμε χθες, γιατί η ιατρική δεν μπορεί να θεραπεύσει, γιατί ασχολείται με τι, με τις αρρώστιες. Δεν ασχολείται με την υγεία. Αν δεν ασχολείσαι με την υγεία, πώς μπορείς να δώσεις υγεία. Μπορώ να λύσω, όπως είπα, το πρόβλημα του πολέμου με πόλεμο, όχι. Του μίσους με μίσους, όχι. Μπορώ να λύσω το πρόβλημα της υγείας μόνο με υγεία. Το αν έχω πρόβλημα με την υγεία και ασχολούμαι με την αρρώστια, δεν θα λύσω πρόβλημα, θα το διαιωνίσω το πρόβλημα. Γι' αυτό και τα φάρμακα στην τελική τους ανάλυση δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Με τίποτα δεν μπορούν να δώσουν θεραπευτική κατάσταση. Άρα λοιπόν, σε ασθένειες του εγκεφάλου, και προσέξτε τη λέξη, δεν έχουμε πει να καταστρώσω. Οι ασθένειες του lifestyle, του τρόπου ζωής, ονομάζονται degenerative diseases, εκφυλιστικές. Τι σημαίνει εκφυλίζω ή εκφυλίζομαι. Τι σημαίνει, ορίστε. Φθορά. Φθορά σε τι, το λέει η λέξη. Και τι φθήρεται, το φύλο μου. Το φύλο ποιο, το γένος μου. Όταν λοιπόν υπάρχει φθορά, αυτή η ασθένεια άμεσα έχει να κάνει με τον τρόπο που ζω. Σωστά. Πολύ ωραία. Άρα ο τρόπος που ζω θα καθορίσει το πόσο γρήγορη ή αργή θα είναι η φθορά μου ή η ανάταση αυτής. Ωραία. Αποσαφηνίστε μου σας παρακαλώ, τι σημαίνει τρόπος ζωής και στάση ζωής. Είναι μόνο αυτό που τρώω. Είναι μόνο αυτό που πίνω. Δεν είναι αυτό που σκέφτομαι. Όταν υποτίθεται έχουμε νευροεπιστήμες, έχουμε ψυχονευρονοσιολογία εδώ πέρα, δεν είναι αυτό που νιώθω, δεν είναι αυτό που πιστεύω. Μα ο άνθρωπος εξ ορισμού είναι πνευματικό «ον». Αυτά για τον προσελητισμό. Το λυπηρό να σας πω κάτι, πιο παιδιά. Ακόμα και σήμερα που λένε συνεχίζουν να ρίχνει τη λάσπη.
Και το ξαναλέω, ο πιο εύκολος τρόπος για μένα να τραβήξω μια αγωγή και να με πληρώνουνε. Δηλαδή, ο Θεός μου άλλαξε λίγο τα γονίδια για να έχω λίγο περισσότερη κατανόηση για αυτούς που είναι στο σκοτάδι. Και χρησιμοποιούν τέτοια ιδεχθή επιχειρήματα. Δεν θέλω. Το να φύγω, θα φύγω τον Θεό θέλει. Ή θα με πάρουν τέσσερις ή θα φύγω μόνος. Δεν με πειράζει όμως και να φύγω. Και δεν μιλάτε κι εσείς άλλοι. Να πιω και μια γουλιά τώρα, αλλά δεν πρέπει να μιλήσετε. Πες, ναι. Ναι, αλλά άμα σε πολεμούν συνέχεια και ιδίως στο χώρο εργασία σου, δεν σε πληγώνει. Όχι, γιατί να σε πληγώνει. Γιατί να με πώς να ακούσεις, ας πούμε, και να ξέρεις ότι είναι άδικα και... Ας την να λέει, δεν λέτε τραγούδι. Ας την να λέει. Ας την να λέει. Αν έχεις αυτογνωσία, άσκος θα λέει. Και ξανά κάνετε αυτό με το χέρι έτσι. Βάλεις αυτογνωσία, άσκος θα λέει. Αν έχεις αυτογνωσία, είναι εύκολο να το λες πλούτον, αλλά την ώρα που εργάζεσαι όμως, όταν είναι και λίγος ο κοσμός, όσο είναι να πεις, φέρνει κάποιο αντίκτυπο στο άτομο σου. Κοιτάξτε. Δεν μιλώ προσωπικά για αυτό. Θα το ξαναπώ και θα το λέω μέχρι να έχω φωνητικές κορδές. Ό,τι έχω πει σε επίπεδο man-to-man, το έχω πει και δημόσια στους όχλους. Έτσι αποκάλεσαν κάποιοι τον κόσμο που έρχεται να ακούσει κάποια καλά νέα. Όχλος. Όχλος, μάζα. Σε αυτούς τους όχλους λοιπόν, που κάποιοι θέλουν να τους καπηλευτούν για άλλα συμφέροντα, προβάλλουνε, θα σας το πω διαφορετικά, το όνομα Γκέμπελς σας λέει τίποτα. Ήταν ο υπουργός προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ. Ξέρετε τι είχε πει. Όσο πιο ιδεχθές και μεγαλοπρεπές είναι το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό θα γίνει. Ο πιο εύκολος τρόπος για να πείσουν κάποιους ότι αυτό που ο κήρυκας φέρνει ο μηνυτής, είναι να βρουν ένα απλώς γελίο επιχείρημα και να το περάσουν με τον πιο ιδεχτή τρόπο. Και ιδιαίτερα όταν έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει κανένας, από το χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Εγώ λοιπόν σε αυτούς τους όχλους, όπως και σε εσάς, όπως και στον ίδιο μου τον εαυτό, κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ. 100% για κάποια πράγματα. Και το λέω και πάλι και εδώ είστε μάρτυρες. Ας έρθει ένας και να μου πει ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα και παρουσίασα κάτι, το αντισυνταγματικό, ανήθικο, ανέτοιμο, που προάγει την υγεία έτσι όπως τον ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και εγώ την ανατρέπω. Ας έρθει ένας να του πει, ή ήρθα και ζήτησα λεφτά. Εντάξει, το ότι έχω τα εκατομμύρια στην τράπεζα στην Ελβετία, εντάξει, αυτό είναι δικό μου. Αν θέλετε λεφτά, ελάτε στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, να σας δώσω αυτό το δάκι. Φρέωνα τα μπατζάκια τα λεφτά. Αλλά ας έρθει κάποιος να μου το πει, να πει μου ότι μπορώ να σε κατηγορήσω. Ας έρθει κάποιος. Ποια τα λεφτά. Ναι, τα έχω στη Μαρία. Λέει, δεν έχει ο γουρούς, θα έχει στη Μαρία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε, δεν πειράζει. Όχι, έτσι όπου θέλω να πω, ναι. Όταν εργάζεσαι, θα θέλεις κάποια λεφτά. Ναι. Πρόβλημα σου τι θα κάνεις τα λεφτά, ενώ με, τι τον νοιάζει τον άλλο τι θα κάνεις εσύ τα λεφτά. Κοιτάξτε, σας έχω πει ζούμε σε ένα παράδοξο σχιζοφρένειας και υπάρχει ένα αυτό ζήτημα σε γενικό βαθμό. Όταν κάποιος έρχεται και δίνει κάτι και δεν θέλει να πάρει, αυτός που λαμβάνει αυτή την ευγνωμοσύνη, είναι λογικό να θέλει να την αποδώσει. Είναι μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Όταν ο άλλος δεν δέχεται να πάρει αυτό που του δίνει ο άλλος, δηλαδή τη μισθαποδοσία, ο άλλος σκέφτηκε και λέει: γιατί δεν θέλει να πάρει. Και επειδή είμαστε όλοι και εγώ μέσα διεφθαρμένοι και σκεφτόμαστε όλοι τι, το κακό πρώτα, λέμε κάποιο λόγο έχει που δεν θέλει να τα πάρει. Και μετά ψάχνω να βρω τους λόγους. Και αν δεν μπορώ να βρω λόγο, εφευρίσκω ένα λόγο. Και μετά αρχίζω και διαδίδω όπως τα κακοήθη καρκινικά στελεχοκύτταρα. Γι' αυτά θα μιλήσω σήμερα. Κύριε Παπαδόπουλε. Το δεξί σας χέρι πάντως πρέπει να φτιάξει καλό δικέφαλο, οπότε πρέπει μέχρι τέλος χρονιάς θα γίνει εδώ πέρα. Ορίστε. Μια διευκρίνηση για αυτό που είπατε στην Ελίτα. Ποιο από τα πολλά. Ναι, το ότι είστε διαμαρτυρόμενος χριστιανός, τι είναι αυτό, αίρεση. Να κάνετε μαθήματα θεολογίας, κύριε Παπαδόπουλε, να μάθετε τι σημαίνει ετερόδοξος και τι σημαίνει ορθόδοξος χριστιανός. Επίσημα λοιπόν ορθόδοξος θεωρείται αυτός που
δέχεται το κρέντο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί υπάρχει και η Δυτική. Εντάξει. Ναι. Ετερόδοξος χριστιανός θεωρείται όποιος δεν είναι Ορθόδοξος, είμαστε ετερόδοξος. Αίρεση θεωρείται κάτι το οποίο σύμφωνα με τα βασικά δεδομένα της χριστιανοσύνης δεν το αποδέχεται. Παραδείγματος χάρη την Αγία Τριάδα, κάποια βασικά μυστήρια, την κοινωνία, τη σωτηρία δια της χάριτος μέσω της πίστεως του Χριστού, της σταυρικής θυσίας του Θεανθρώπου. Αυτό θεωρείται αίρεση. Παραδείγματος χάρη όπως είναι οι μάρτυρες του Ιακωβά, όπως είναι οι Μορμόνοι που πιστεύουν σε τελείως αρτσιμπούρτσι γκουρουλά. Όταν λοιπόν κάποιο θεωρείται ότι δεν είναι ορθόδοξο για του δικού του λόγου, αλλά ανήκει επίσημα κάπου, ενστερνίζεται, γιατί δεν ανήκει κανένα πουθενά, το ακούω αυτό. Ανήκει εκεί. Ανήκει εκεί. Δεν ανήκω πουθενά. Ενστερνίζομαι κάποιον πιστεύω. Ωραία. Θεωρείται επίσημα από την Εκκλησία ετερόδοξο διαμαρτυρόμενο χριστιανό. Το διαμαρτυρόμενο, γιατί τον μπερδεύουν πολύ. Πέστε του, θα σε παρακαλώ, γιατί μερικοί δεν ξέρουν και τι διαβάζουν. Λένε δεν είναι διαμαρτυρόμενο, είναι προτεστάτη. Πέστε σε αυτούς τους ηλιθίους ότι το ίδιο πράγμα είναι, γιατί το protest, το protestantis βγαίνει το protest που σημαίνει διαμαρτύρομαι. Οι διαμαρτυρόμενοι είναι protestantis. Και λέγονται protestantis γιατί απλώς θα διαμαρτύρονται για τα κακά και τα ανάποδα που σημαίνουν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Από εκεί ξεκίνησαν οι διαμαρτύρομαι. Μαρτίνος Λούθερος, Κάλβιν, Τζον Νόξ και δεν ξέρω άλλοι Ευρωπαίοι και μη θεολόγοι. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, τις λεπτομέρειες της δογματικής τις αφήνουμε όταν θα κάνουμε θεολογία. Εδώ πέρα που είναι το θέμα τους, μην βγούμε από το μάθημα έξω. Ας μείνουμε μέσα στα στελεχοκύτταρα. Λοιπόν, τα στελεχοκύτταρα, φίλοι μου, είναι ένα μεγάλο ζήτημα γιατί παίζονται τα λεφτά εκεί. Τα λεφτά. Δεν ξέρω αν πρόσφατα σας έγινε γνωστό ένας πολύ διάσημος Κορεάτης καθηγητής γενετικής, ο οποίος θα προτιμούνταν και με βραβείο Νομπέλ, που μπόρεσε να κλωνοποιήσει στελεχοκύτταρα. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι ήταν στημένη η έρευνα, τα στελεχοκύτταρα τα οποία κλωνοποίησε ήταν τα ίδια από άλλη φωτογραφική οπτική γωνία. Και μπόρεσε να κάνει τα πάνω κάτω, φυσικά αποσύρανε και τα διαπιστευτήρια του μετά και την πρόταση του βραβείου Νομπέλ, συγγνώμη, στην ιατρική φυσιολογία. Και έχουμε επανάσταση όπως βλέπετε. Τα στελεχοκύτταρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κύτταρα που έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε πληθώρα ιστών. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυναμική να γίνουν τι. Οτιδήποτε κύτταρο στον οργανισμό, και θα δούμε σε λίγο τι μπορεί να επιφέρει αυτό, αυτό σημαίνει μέσα από πολύ προσεκτική, τις λέξεις να δείτε, προσεκτική μηχανική. Η μηχανική είναι γενετική μηχανική, δηλαδή το πώς επεμβαίνουν γενετικά πάνω στα λεφτοκύτταρα. Τα στελεχοκύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί επιδιόρθωση ενός καταστραμμένου εγκεφάλου, μιας καρδιάς, να ξαναφτιαχτεί ένα γόνατο, να αποκατασταθεί ένα καταστραμμένο νευρικό σύστημα στις συνδέσεις τους, αγωγή του διαβήτη και πολύ περισσότερο. Αυτή η δυναμική, η δυνητική δυναμική των στελεχοκυτάρων, και ο λόγος που το Πανεπιστήμιο της Μινεζότα έχει επενδύσει μεγάλα ποσά και έχει φτιάξει ξεχωριστό ίδρυμα. Το Ίδρυμα Στελεχοκυτάρων, που είναι το πρώτο στο είδος του. Αυτό το ίδρυμα σήμερα τι θα κάνει, will change medicine as we know it tomorrow. Θα αλλάξει σήμερα την ιατρική όπως τη γνωρίζουμε αύριο. Με άλλα λόγια λένε, ξέρετε τι λέει αυτή η δήλωση, αυτό είναι σε εισαγωγικά. Εμείς θα αλλάξουμε την ιατρική. Την γενετική ιατρική. Μεγάλη σημασία. Χρειάζεται στη λεπτομέρεια, στη λεπτομέρεια. Προσέξτε εδώ, είπε για καταστραμμένο εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε πάθει οποιοδήποτε εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορούν τα στελεχοκύτταρα να κάνουν τι στον εγκέφαλο. Να τον ξαναφτιάξουν. Ωραία. Όσο καταστραμμένο και να είναι. Αυτό σημαίνει ότι αν η καρδιά σας είναι τελειωμένη, καινούργια καρδιά. Αν το γόνατο. Δεν χρειάζεται κάτι αθροπλαστικό, όπως λέγανε στη Γερμανία και τους βάλανε λάθος γόνατα. Αριστερό, δεξί. Λοιπόν, καταστραμμένο νευρικό σύστημα σε συνδέσεις σημαίνει σκλήρυση κατά πλάκα. Σημαίνει οποιοδήποτε αυτοάνωση ασθένεια που επιδρά πάνω στο νευρικό σας σύστημα μπορεί να το επιδιορθώσει για διαβήτη και φυσικά θα δούμε και για τον καρκίνο. Τι είναι τα στελεχοκύτταρα? Master cells, τα επικυρίαρχα κύτταρα που κάνουν τι, που αναδίδουν σε πολλά διαφορετικά είδη εξειδικευμένων κυττάρων, έχουν την ικανότητα, τώρα προσέξτε αυτό το υπέροχο,
να διαιρούνται για ποιο πόσο χρονική περίοδο? Indefinite. Indefinite τι σημαίνει? Επαόριστο. Εσαρή. Τα στελεχοκύτταρα είναι αθάνατα κύτταρα. Τώρα μιλάμε για τα φυσιολογικά στελεχοκύτταρα. Τα καρκινικά στελεχοκύτταρα είναι ό,τι βλέπετε σε αυτό, απλώς είναι rogue, είναι κακοήθη. Κάνουν ακριβώς το ίδιο, αλλά πολλαπλασιάζουν το καθηκόνα και ομοίωση, βγάζουν στρουφάκια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα βγάζουν. Ιδίως τώρα ξέρουμε ότι μόνο το καρκινογόνα έχουν να πει. Όχι. Και τα στελεχοκύτταρα απλώς, στα στελεχοκύτταρα που έχετε και έχω στο σώμα μου, είναι σε συγκεκριμένους ιστούς. Παραδείγματος χάρη, το δέρμα μας έχει στην βασική μεμβράνη στελεχοκύτταρα. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι αν δείτε κοντά στο μικροσκόπιο και κάνω τώρα στην κρίση που την κάνω έτσι, άμα δούμε κοντά, χιλιάδες νεκρά κύτταρα φεύγουν. Το ότι κάθε μέρα μου το κάνω αυτό, σε μια εβδομάδα πρέπει να φανεί τι, το στόμα εδώ. Ότι αυτό συνεχίζει και μένει γιατί τη βασική μεμβράνη από κάτω συνεχίζουν και βγαίνουν καινούργια κύτταρα γιατί υπάρχουν στελεχοκύτταρα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι γυναίκες το ξέρετε με την περίοδό σας. Το ενδομήτριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά και υπάρχουν στελεχοκύτταρα τα οποία κάθε μήνα νεκρώνεται το τείχομα και ξαναβγαίνει καινούριο. Γι' αυτό έχετε και την έμεινορίση. Τα μαλλιά. Εδώ στην βάση υπάρχουν στελεχοκύτταρα. Ωραία. Μέσα στον οφθαλμό. Και σε πολλά. Απλώς η διαφορά σε εμάς σε σχέση με άλλους ζωντανούς οργανισμούς είναι ότι σε συγκεκριμένους ιστούς πάγουν τα στελεχοκύτταρα να λειτουργούν. Είπα στους πρωτοετής την προηγούμενη εβδομάδα να σου το πω και σας γιατί είναι καινούργια ανακάλυψη αυτή. Είναι ωραίο πράγμα να με, το να είσαι επιστήμονας σήμερα είναι υπέροχο. Όχι να το πω αφού τελείωσε την παρουσίαση. Να μου θυμίσετε να σας πω τι ήθελα να πω έτσι, να μου το θυμίσετε. Τι θυμάστε ότι εσείς είπα να μου θυμίσετε. Κάνε την πορεία σας. Εσείς είναι και πάψε εδώ μπροστά γιατί κάνω έτσι συνέχεια. Για εσαΐ λοιπόν περιοδικό χρονικό διάστημα. Τα άλλα κύτταρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αυτά που σας λέμε τώρα τα στελεχοκύτταρα είναι κάτι που υποτίθεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Μετά το πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος έγινε πασιφανής αυτή η διακήρυξη. Και εδώ βλέπετε μια διαφοροποίηση. Χωρίζονται στις εξής κατηγορίες. Total potential, pluripotential, multiple potential. Αυτά είναι παντοδύναμα, πολυδύναμα, μερικοδύναμα. Το πάντο δύναμα σημαίνει μπορούν να κάνουν τι? Να γίνουν ένας καινούριος οργανισμός. Το έχω η κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση είναι κάτι άλλο. Η κλωνοποίηση δημιουργούν κλόνους, ακριβώς το ίδιο. Εδώ δεν έχουμε κλωνοποίηση. Στην κλωνοποίηση υπάρχει ένα κύτταρο και αναπαράγει ακριβώς το ίδιο. Για ένα διαιρείται λεμφοειδές, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα πάντο δύναμο. Έτσι, αιμοποιητικό στελεχοκύτταρο. Αιμοποιητικό σημαίνει στο μυελό των μουστών εδώ πέρα και είναι παντοδύναμο στελεχοκύτταρο. Δηλαδή παράγει τι? Αιμοσφαίρια. Παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το ίδιο ξέρετε τι κάνει. Ενεργοποιείται ένα άλλο κομμύδιο εδώ μέσα. Και αρχίζει και παράγει τι? Λεμφοειδή στελεχοκύτταρο. Όχι ερυθρά αιμοσφαίρια, λεμφοειδή. Και μετά παράγει μυελοειδή στελεχοκύτταρα. Και αυτά διαφοροποιούνται σε β' λεμφοκύτταρα, προ β' λεμφοκύτταρα, β' λεμφοκύτες, τα B cells, τα F λεμφοκύτταρα και εδώ έχουμε τη διαφοροποίηση μεγακαριώτες και ούτω καθεξής. Ο κλόνος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο κλόνος θα συνεχίσει να παράγει για πάντα αιμοσφαίρια ερυθρά μέχρι να πεθάνει. Ωραία. Τα στελεχοκύτταρα μπορούν να παράγουν τα αιμοσφαίρια, αλλά σε κάποια στιγμή αν ενεργοποιηθεί άλλο γονίδιο μέσα τους, μπορεί να παράγουν τα πάντα και μπορεί να γίνει τι? An entire human being. Από ένα κύτταρο να γίνει γίτσες. Ολόκληρος άνθρωπος. Πώς ξεκινήσει η ζωή όλων μας τάχα? Από ένα τέτοιο παντοδύναμο στελεχοκύτταρο. Προσέξτε τη λέξη. Παντοδύναμο. Σας θυμίζει τίποτα? Έτσι. Για να μην είμαστε αιρετικοί. Η λέξη παντοδύναμο. Άντε καλέ. Σοβαρά. Είστε ξινοί. Όχι μόνο αυτό, ακόμα καλύτερα. Μόνο μία ιστορία έχουμε. Τα στελεχοκύτταρα σε εσάς, στον ενήλικο οργανισμό, υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία, εκτός τη βασική μεμβράνη στο δέρμα,
υπάρχουν σε συγκεκριμένη κατηγορία οστών. Σε οστά που είναι εδώ στο θώρακα, σε οστά που υπάρχουν πάνω στα πλατεία οστέα στο κεφάλι. Από πού πήρε ο Θεός και έκανε την Εύα, νομίζετε? Οστό πήρε. Πήρε τέτοιο παντοδύναμο στελεχοκύτταρο που ο ίδιος είχε κάνει και απλώς ξέρει, κοιτάξτε, ξαναδιάβαστε, τι μπορεί να γίνει τέτοιο, ένα τέτοιο κύτταρο που να γίνει. Ένας άνθρωπος. Και απλώς ξέρετε τι έκανε ο παντοδύναμος Θεός με το παντοδύναμο κύτταρο του. Όπως είναι το κύτταρο εδώ που βλέπει τον πυρήνα. Έστειλε αυτό το σπινθήρα που ονομάζω, blitz, 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 και άρχισε να ενεργοποιήσει το μαθητή ταχύτητα κύτταρο και η Εύα έγινε. Αυτά είναι τα παντοδύναμα. Τα πολυδύναμα στελεχοκύτταρα μπορούν να εξελιχθούν να γίνουν any body cell. Οποιοδήποτε κύτταρο στο σώμα, σωματικό κύτταρο. Έτσι έχει διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να μπορείς να γίνεις ολόκληρος άνθρωπος και είναι άλλο πράγμα να γίνεις κύτταρα. Σας είχα πει ότι όταν συλλαμβάνει μια γυναίκα και είναι έγκυος, αν αυτό το κύτταρο το αφήσετε να πολλαπλασιαστεί για 9 μήνες, χωρίς να έχει διαφοροποίηση, σε 9 μήνες τι θα γεννήσει η γυναίκα? Μια μπάλα με κύτταρα. Αυτό το πράγμα θα γεννήσει. Το ότι γεννάει έναν άνθρωπο είναι γιατί αυτά τα παντοδύναμα στελεχοκύτταρα διαφοροποιούνται και έχουν αυτή τη δουλειά. Εδώ μετά είμαστε μια κατηγορία πιο κάτω. Παντοδύναμα, τα πολυδύναμα είναι μια κατηγορία πιο κάτω, το οποίο σημαίνει δεν μπορεί να γίνει. Αυτά τα πολυδύναμα δεν μπορούν να γίνουν ολόκληρο οργανισμό, αλλά μπορούν να κάνουν τι, να γίνουν οτιδήποτε κύτταρο. Αυτά είναι που χρησιμοποιούν και αυτά οι επιστήμονες για να κάνουν τη λεγόμενη θεραπεία με βλαστοκύτταρα και τα μπουρμπούτσαλα, αυτά που λέμε. Και έχουμε τα μερικώς ενδυνάμια κύτταρα που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε τι μετά? Σε συγκεκριμένο ιστό. Δηλαδή μπορούν να γίνουν μόνο επιθυλιακός, μόνο νευρικός, μόνο αιριστικός, μόνο μυϊκός. Αυτή είναι η είδη του ιστού που ρώτησα χθες και πήρα απάντηση, τη σιωπή των αμνών πήρα. Η χρησιμοποίηση λοιπόν, η σύγχρονη τρέχουσα των στελεχοκυτάρων και τα πρώτα θα πρέπει να σας δείξω λίγο. Αυτό εδώ πέρα ονομάζεται αρχέγονο εμβριονικό στελεχοκύτταρο. Αυτή είναι η επίσημη ορολογία του. Αρχέγονο εμβριονικό στελεχοκύτταρο. Η σύγχρονη χρησιμοποίηση λοιπόν των στελεχοκυτάρων παίρνουν από το μυελό, όπως είπαμε, χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο και για αυτοάνωσες ασθένειες σε διάφορα πρωτόκολλα αγωγής. Και τα στελεχοκύτταρα δίνονται για να αντικαταστήσουν τον μυελό των οθών. Σίγουρα έχετε ακούσει για μεταμόσχευση που κάνουν μυελού. Στην ουσία μεταμόσχευση στελεχοκυτάρων κάνουν και προσδοκούν τα στελεχοκύτταρα αυτά θα κάνουν τη δουλειά τους. Και φυσικά αφού δώσουν μεγάλη δόση χημειοθεραπείας και εκτινοβολίας. Και γίνονται περίπου πάνω από 15.000 φορές ένα χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν τι λέει untainable cures and regressions. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούν πάνω από 15.000 φορές κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν την εμφύτευση, αλλά untainable cures σημαίνει ότι η θεραπεία που προσπαθούν στο τέλος τη φέρνει. Όχι. Δεν κάνουν τίποτα. Έχουν regression. Έχουν επαναφορά. Υποτροπή της ασθένειας. Και γιατί? Γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχουν καταλάβει είναι ότι τα στελεχοκύτταρα όταν τα παίρνουν και τα βάζουν στο σώμα ενός άλλου ασθενούς, τα στελεχοκύτταρα αυτά γίνονται πάντοτε καρκινικά. Όταν είναι από τον ίδιο τον οργανισμό μας. Όταν είναι αυτό από τον ίδιο τον οργανισμό και θα κάνουν τι, να κάνουν δεύτερη εμφύτευση. Τους κάνουν καλλιέργεια. Τους κάνουν καλλιέργεια, τα βάζουν μέσα σε συνθήκες εργαστηρίου και μετά τα ξανακάνουν εμφύτευση. Από το ίδιο. Από τον ίδιο. Από τον ίδιο δεν παίρνουν από ομόλογο που ψάχνουν να βρουν συγγενή δότη το οποίο να ταιριάζει. Γιατί από τον ίδιο και να το πάρουν, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχουν στο τέλος. Γίνονται καρκινικά. Μέχρι τώρα, ό,τι έχουν προσπαθήσει έχει καταλήξει να γίνει καρκίνος. Και υπάρχει λόγος για αυτό το οποίο θα το δούμε τη διακρίστε. Τώρα που γεννήθηκε τα παιδιά και φυλάνε το πλαστοκύτταρο. Με βλαστοκύτταρο. Τα βλαστοκύτταρα. Αυτό είναι. Τι κάνει? Δουλεύει. Ποιο δουλεύει? Δηλαδή αν φέρει αποτέλεσμα. Ναι.
Πρώτον, τον μπλακούντα κρατάνε βλαστοκύτταρα τον μπλακούντα, γιατί όχι του δουλεύει, τα κάνουν ψήξη, συντήρηση και λένε. Προσδοκούμε ότι σε τουλάχιστον 10 χρόνια, 15, θα έχουμε βρει τη λύση έτσι ώστε να μπορούμε να ενεργοποιούμε αυτό που είπε τώρα ο Ανδρέας, αυτό ακριβώς είναι που λέτε. Ο πλακούντας δεν είναι τίποτα άλλο παρά στελεχοκύτταρα από το ίδιο το έμβριο, το παιδάκι, και τα κρατάνε αυτά τα στελεχοκύτταρα, τα καθαρίζουν, εξετάζουν να δουν αν έχει κάποιες χρωμοσωματικές ανομαλίες και αν δουν ότι δεν έχει, το κρατάνε και λένε μετά. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά σε 10-15 χρόνια θα ξέρουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε εδώ και να ανατρέψουμε την καρκινογένεση. Οπότε πληρώστε τώρα εσείς κορόιδα, γιατί εσείς πληρώνετε, ξέρετε, για το κρατάτε εκεί πέρα. Δεν πληρώνετε το κράτος, εσείς πληρώνετε. Κρατάνε σε ψήξη στη συντήρηση αυτά τα βλαστοκύτταρα. Με ποιο σκεπτικό, σας το έχω πει. Ότι αν μεθαύριο το παιδί σας αρρωστήσει, επειδή έχουν το χρωμοσωματικό υλικό, να το βγάλουν από εκεί, να το κάνουν manipulation, να το χειραγωγήσουν και μετά, αν παραδείγματος χάρη έχετε μια καρδιακή νόσο, έχετε ένα διαβήτη τύπου 1, πάνκρεας, έχετε έναν καρκίνο, έχετε μια ρευματοειδή αθλήτιδα, έχετε μια σκλήρυνση, να πάρουν συγκεκριμένα τέτοια πλαστοκύτταρα, να τα καλλιεργήσουν, να κάνουν το μισθό ή το όργανο και μετά πώς πάμε στο αυτοκίνητο και λέει μου χάλασε το πιστόνι, βγάζω πιστόνι, βάζω πιστόνι. Αυτό θέλω να κάνω. Το δοκιμάσατε, δηλαδή το έχουν. Το έχουν προσπαθήσει, δεν πιάνει. Προσπαθούν όμως να βρουν τις διαδικασίες. Άμα πιάσει θα είναι πολύ καλό. Εκτός από το καρκίνο σε οτιδήποτε άλλο, πάλι θα βρει. Όχι. Αν είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί είναι καλό άμα το κάνουμε. Εκτός θα μπορούμε να σε διατρέψουν όλοι. Τι να σε κάνουνε. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι ότι να σε διατρέψουν όλοι για τον διαβήτη σου. Γιατί έχεις διαβήτη. Άρα και καινούριο πάνκρεας να σου βάλουν, πάλι θα το καταστρέψεις. Γιατί συνεχίζεις και εσείς με τον ίδιο τρόπο. Σας έχω πει ότι και οι κλωνοποίησεις είχαν αναφερθεί ένα διάστημα, αλλά ιδιαίτερα αυτό είναι πιο πρόστιχο, γιατί το μήνυμα που είναι από πίσω είναι μην κάνεις τίποτα για τον εαυτό σου. Leave it to us. Εμείς, we care for you. Don't worry. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, κύριε Μάρη, ότι αυτό δεν θα είναι για σένα και για μένα. Θα είναι for the immortals. Γιατί κοστίζει. Και μετά θα πουλήσεις και το σπίτι και τον εαυτό σου και τη συνείδησή σου για να μπορέσεις υποτίθεται να αγοράσεις την υγεία. Που την ελέγχουν κάποιοι με αυτόν τον ιδεχτή τρόπο. Τα καλά νέα όμως είναι. Ορίστε. Την περίπτωση που ένα παιδάκι δεν έχει μέχρι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ενισχύει το οικογενειακό, ότι ενισχύει η οικογένεια, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση αρκετές φορές έχει πάρει γιατί είναι συμβατός οδότης και έχει βοηθηθεί το παιδάκι το άλλο να έχει γίνει αυτό. Αμερική, Γερμανία και στην Αγγλία. Κάνουν, ναι. Και στην Αμερική το έχουν κάνει, ναι. Με το που γεννιέται είναι συμβατό το DNA, οπότε μπορούν να πάρουν για να μην γίνει απόρριψη από τον οργανισμό, από το νοσοποιητικό σύστημα. Και έχει γίνει μεταμόσχευση με μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό που τουλάχιστον η έρευνα καταδεικνύει και το πιστεύω ακράδαντα είναι το εξής. Στις περιπτώσεις που γίνει αυτή η μεταμόσχευση που αναφέρατε, δεν είναι ότι ταιριάζει το DNA. Γιατί κανένα DNA δεν ταιριάζει απόλυτα με κανέναν. Έτσι. Παρόλα αυτά, το ανοσοποιητικό σύστημα του δότη, αυτό ονομάζεται στην ανοσιολογία host versus graft. Άμα υπάρχει η απόρριψη, graft versus host. Το ανοσοποιητικό σύστημα του δότη, κατά κάποιο παράξενο τρόπο, προσέξτε τη λέξη, συνειδητοποιεί και καταλαβαίνει ότι αυτό που μπαίνει μέσα του δεν είναι εχθρός, αλλά είναι φίλος. Και το δέχεται. Να σας δείξω κάτι, μια που μιλάω εδώ πέρα, τι λέει η σύγχρονη ανοσιολογία. Για να μην τα κάνουμε και πολλά, για να δούμε λίγο το immune system εδώ. Φωτογραφίες να μας ανοίξει.
γιατρούς, ανοσολόγους, χειρουργούς που έχει μεγαλουργήσει στο θέμα της μεταμόσχευσης ύπατος. Οπότε ο Στάντζερ, θα σας τον δείξω σε λίγο, αν μας δουλέψει αυτό. Στο Pittsburgh University, στην Πανεπιστημιακή Κλινική, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος ποτέ. Ξεκίνησε από ζώο τη δεκαετία του 50 και ήταν ο πρώτος που έκανε μεταμόσχευση σε άνθρωπο. Θεωρείται κορυφή αυτή τη στιγμή στην ανοσολογία και στην μεταμόσχευση σηκωτιού. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιστήμονας λέει και έχει ανακαλύψει το λεγόμενο μικροχυμερισμό. Η χήμερα, ξέρετε τι ήταν, η χήμερα. Δεν ξέρετε τι χήμερα. Μεταφορικά είναι κυνηγά στην τύχη σου. Όχι, όχι, η χήμερα ήταν ένα τέρας στη μυθολογία, το οποίο είχε άλλο κεφάλι, άλλο κορμί, άλλο τέτοιο, 3-4 διαφορετικά ζώα. Τι κάνει, μοιάζει της πεθερά σου. Το πήρατε αυτό, να το κόψουμε και να το στείλουμε με lots of love στην καθαρά. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή την επέτειο του γάμου του Αγίου Μάριου. Τώρα δεν κάνει τίποτα. Μπαταρίες. Όχι, ναι, έχουμε. Στο ρεύμα. Το έκλεισα. Η χημέρα ήταν στην ελληνική μυθολογία λοιπόν αυτό το τέρας με τα πολλαπλά χαρακτηριστικά πάνω στο κορμί της και το φαινόμενο του μικροχημερισμού που ο Δόκτωρ Στάντζελ ανακάλυψε είναι, το έλεγα πάω τα πίστα, δεν είναι καλά προγράμματα για τα Windows, αλλά ο Bill Gates διαφώνησε μαζί μου. Πολύ βαριά προγράμματα είναι. Ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του κάθε ανθρώπου, εκτός ότι είναι τελείως μοναδικό, κατά παράδοξο τρόπο σημαίνει το εξής. Συμβαίνει πολλές φορές άτομα που δέχονται μεταμοσχεύσεις οργάνων δεν λαμβάνουν άνοσο κατασταλτική αγωγή. Συνήθως πάντοτε όταν γίνεται μια μεταμόσχευση ενός οργάνου εσαΐ μέχρι να πεθάνει αυτός ο ασθενής παίρνει ανοσοκατασταλτικά. Κορτιζόνη και στην καλύτερη παίρνει κυκλοσπορίνη. Η κυκλοσπορίνη είναι ένα πολύ σοβαρό ανοσοκατασταλτικό, παράγεται από συγκεκριμένους μύκητες, καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό που εδώ και ο Στάντζερ στα περίπου και 40 χρόνια εμπειρία του στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων έχει ανακαλύψει ότι υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να πάρουν ανοσοκατασταλτικά το ανοσοποιητικό σύστημα δεν απορρίπτει το ξένο όργανο που κανονικά πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει. Και αυτό ονομάζεται μικροχημερισμός εξαιτίας της χημέρας, αυτού του τέρατο ερωτόμορφου όντως, γιατί στην ουσία το ανοσοποιητικό σύστημα λέει έχει μια άλλη προσωπικότητα που κανονικά αυτό δεν γίνεται. Αυτό όμως είναι υπέροχα νέα γιατί αυτό σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να κάνει τι? Να αλλάξει. Έχει πλαστικότητα. Ονομάζεται immune conditioning. Όπως το conditioning reflex, τα εξαρτώμενα αναγκλαστικά του Παυλόφ, έχουμε εξαρτώμενη ανοσιολογία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξαρτώμενο από τι? Από τι input παίρνει. Ανά πάσα δεδομένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι αν το δικό μου το μυαλό σκέφτεται το κακό, κακό θα βγάλει πάνω. Αν σκέφτεται το πονηρό, πονηρό θα εκδηλωθεί. Αλλά στο ανοσοποιητικό σύστημα, ξέρετε πώς το καταλαβαίνει αυτό? Ότι είναι μήνυμα θανάτου. Και μετά αρχίζουν οι πόνοι, και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει λειτουργία στον οργανισμό που το ανοσοποιητικό σύστημα να μην εμπλέκεται. Τι έγινε, παιδιά? Οπότε πρέπει να δυναμώνουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Θα το σεντράλε.
Τι πρέπει να κάνετε στο νοσοποιητικό σας σύστημα. Το πρόβλημα είναι ότι, παραδείγματος χάρη στις αυτοάνωσες ασθένειες, το νοσοποιητικό σύστημα είναι δυνατό. Επειδή είναι δυνατό, κάνει τη δουλειά. Τι θέλει. Κάνεις κονέ για το πρόγραμμα του Νίσταρ, κάνεις κονέ. Θέλει Σοφία. Η δύναμη από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Επειδή δεν είναι να το κάνει και τέτοια ζημιά και καταστρέφει τις αρθρώσεις στο θυροειδή, μέχρι και δημιουργεί και καρκίνο. Θέλει να έχει κατεύθυνση, γιατί ποιος είπαμε είναι ο πρωταρχικός ρόλος του νοσοποιητικού συστήματος να κάνει τι. Προστάτευση. Α, δεν τα πάμε καλά. Θέλετε και σερτίφικα. Όχι σερτίφικα δεν πάρετε. Στα γόνατα θα είστε. Να προστατεύσει είναι ο λόγος του. Όχι, Μαρία, δεν θέλω να πω. Κύριε Παπαδόπουλο, με εκπλήσετε. Θα σας βάλω αυτό το μισό κιλό πορτοκάλια τώρα, αν πάτε πορτοκαλίως, θα γίνει σαν τον πορτοκάλο μου. Ο σκοπός του νοσοποιητικού συστήματος είναι να γνωρίζει το δικό μου από το ξένο. Και ό,τι είναι δικό μου το προστατεύω και ό,τι είναι ξένο τι το κάνω. Το χωνεύω. Το χωνεύω, ορίστε. Θα μάθουμε πώς θα αποκτήσει η σοφία, επειδή είναι όλα λίγο. Μόνο με 650 ευρώ φέτος το καρπονίσι. Ρίξαμε τις τιμές, έχουμε ύφεση, discount. Και κρίσουμε από τα 800 ευρώ, μόνο με 650 ευρώ καρπονίσι. Εδώ να το μάθετε. Να πληρώσετε μέχρι αύριο. Πάλι δεν πληρώσατε. Καλά, σε ποιον τόπο θα στο κάνουμε καλά και όσο μιλάω. Γιατί δεν πήγατε να πληρώσετε ο πρόβατα πολλάτης. Πηγαίνετε να πληρώσετε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν προλάβατε. Να φάτε προλάβατε σήμερα. Να αναπνεύσετε προλάβατε. Με τον ζόρι. Αυτό το λογιστήριο είναι ανοιχτό μέχρι τι ώρα. Μέχρι τις 6. Το ταμείο, όχι το λογιστήριο, το ταμείο. Είναι 6 και 10 είναι ανοιχτό μέχρι 6 και 10, ναι. Yeah. Όταν πηγαίνετε αύριο, παιδιά, καθίστε, γιατί αύριο θα με πληρώσουν να μην τους πω ότι πήρα τζάμπα τα λεφτά. Για να δώσουμε τουλάχιστον να δώσει κατηγορία, δεν μπορεί να τα ζητήσουν και πίσω, ξέρω εγώ. Και θα πρέπει το λογαριασμό από την Ελβετία να βγάλουμε, στα όχι τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Windows Error Recovery. Μάλιστα. Και πρέπει να κάνουμε τώρα Start Windows Normally. Που στην ουσία είναι ενδοεπικοινωνία μέσα στο στρατό και είναι αυτά που αφυπνίζουν συγκεκριμένα στελεχοκύτταρα. Τα καλά νέα είναι ότι τα κύτταρά σας τα έχετε στο σώμα σας και δεν χρειάζεται καμιά μεταμόσχευση. Αυτό που χρειάζεται είναι τα κύτταρα να κάνουν τι, να? Συνεχώ. Εάν νομίζετε ότι με τη φυτοφαγία ή με την εξάσκηση, σαν περσέ, δηλαδή αυτό καθ' αυτό, σαν αυτό σκοπός, θα ξυπνήσετε κύτταρα, αγρόνι γοράζουμε, λέει παραδείγμα. Σωστό. Οχ, virus signature. Μπήκε η ιός. Και χθες μιλάγαμε για τους ιούς. Το νοσοποιητικό σύστημα είναι που στέλνει χυμό και κυτοκίνες. Πού είναι το. Έτσι. Επειδή ήταν στο στάμπα, εξέχασα έντοκες. Για εντοπικοινωνία. Για εντοπικοινωνία. Το χειρότερο υπολογιστή μου θα σήμερα. Δεν πιάσω, φύλαξε λίγο. Ο Ελλή να μπαζε. Δεν πάει, σκάστηκε και στην τέλος. Για να δούμε λοιπόν. Δεν μπορεί, γιατί πότε απρόπτα, ξέρω. Για μόνο εσύ απλά είναι αφιλέξη. Χάσα πολύ λίγο σήμερα. Δεν θέλει, άσε να το ξανακάνω πάλι γιατί.
Δεν θέλει. Στο διάλογο δεν θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα συζητώνουμε για τον καθηγητή Στάντζερ, λοιπόν, στο Pittsburgh University. Ο μικροχειμερισμός είναι τα πιο υπέροχα για μένα γεγονότα και συμβαίνει στις έγκυες και στα παιδιά τους. Ανακαλύπτουμε λοιπόν σήμερα στην ανοσιολογία το εξής παράδοξο. Όταν ένα μωρό είναι στην κοιλιά της μάνας, θεωρείται ότι είναι ξένος οργανισμός, λογικά, από το νοσοπαιδικό σύστημα, σωστά. Γιατί έχει μόνο το 50% του γεννητικού υλικού της μάνας. Τώρα το 50% που ποιον είναι. Ο οποίος λογικά είναι ξένος. Του τέστη εχθρός. Αλλά γιατί το νοσοπαιδικό σύστημα δεν απορρίπτει το έμβριο 9 μήνες. Δεν απορρίπτει το έμβριο 9 μήνες. Που πολλές φορές συμβαίνει σε μερικές εγκυμοσύνες που έχουμε σποντάνιους αυτόματη αποβολή μαζί, το τεφνίδια, το πετάει. Και αυτό γίνεται συνήθως γιατί το νοσοποιητικό σύστημα το κάνει αυτό. Και πολλές, ειδικά σημαίνει τις εξωσωματικές που το προσπαθούν. Μην νομίζω ότι οι εξωσωματικές πετυχαίνουν. Πετυχαίνουν σχετικά πολύ μικρό ποσοστό. Αφού οι γυναίκες φάνε όλη τη σαβούρα με τις ορμόνες και. Ξέρετε τι έχουν ανακαλύψει με αυτές τις αποβολές, τις εφνίδιες αποβολές, συνήθως τι γίνεται. Όταν εξετάζουν το έμβριο, το φέτος αυτό, τις περισσότερες φορές όλα τα έμβρια έχουν μεγάλες χρωμοσωματικές δυσμορφίες. Προσέξτε τη σοφία τώρα. Πρώτα για σοφία. Την ώρα που είναι το έμβριο και μορφώνεται εδώ, κανείς δεν το ξέρει. Ούτε ο γυναικολόγος το ξέρει. Υποτίθεται κάνουν ελέγχους προγεννητικούς και ελέγχουν. Αυτά που ελέγχουν είναι τρίχες κατσαρές. Ξέρετε τι ελέγχουν οι γυναικολόγοι. Τη τρίχα στον κατήφορο. Είναι ψάχνουν μια βελόνα μέσα σε στάβλο με άχερα. Αυτό ψέλεγχουν. Γιατί στα 60.000 γονίδια, με τις τόσες αλλοιώσεις, ψάχνουν απλώς συγκεκριμένες ασθένειες όπως το σύνδρομο Down, το Klinefeld, συγκεκριμένα πράγματα. Από τα περίπου όμως 2.000 σύνδρομα χρωμοσωματικά δεν μπορούν όλα, γιατί όλοι μας, και εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή, έχουμε ανομαλίες στο DNA μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στον κόσμο με γενετική ανομαλία, απλώς δεν εκφράζεται. Αυτό όμως που ανακαλύπτουν τις ευνίδιες αποβολές, ειδικά από τις εξωσωματικές όταν γίνονται τις περισσότερες φορές, και ελέγχουν το έμβριο. Το έμβριο έχει μια πολύ σπάνια χρωμοσωματική ανομαλία που αν γεννιότανε ή θα πέθαινε πολύ σύντομα ή θα έχει μια μεγάλη και σοβαρή αρρώστια. Αυτό ξέρω τι μου λέει εμένα. Σοφία πάτη. Όπως να έχει μια λευχαιμία και να πέθαινε πολύ νωρί, μια μυελοβλαστική λευχαιμία, να έχει ένα σπάνιο υδροκέφαλο, να γινότανε με μεγάλη μάζα υγρού στον εγκέφαλο, να έχει εξόθαλμους, να έχει πολλά, να έχει τελεαγκεκτασία, να έχει τετραλογία του φάλου, τη συμβαίνει πολλές φορές σε παιδιά που κινούνται και έχουν προβλήματα στην καρδιά και πρέπει να εγχειριστούν σε βρεφική ηλικία. Αυτό μου λέει ένα κάτι. Μου λέει ότι κάτι ή κάποιος ξέρει και ενεργοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα και λέει καλύτερα απόβαλε το παρά να γίνει. Και τι κάνει αυτή η γυναίκα? Απόβαλα, θα ξαναπροσπαθήσω. Απόβαλα, θα ξαναπροσπαθήσω. Απόβαλα, θα ξαναπροσπαθήσω. Και κάποια στιγμή εκείνο ή εκείνος που στέλνει το blitz, 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 λέει οκ, κάνε ό,τι θέλεις. Γεννιέται το παιδί και μετά έχει πρόβλημα. Και μετά τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Πάνε μου, γιατί το επέτρεψε σε μένα αυτό το κακό? Γιατί είσαι βλάκας γι' αυτό. Γιατί προσπάθησα πολλές φορές να σου δώσω να καταλάβεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Όπως έλεγε και ο Ζαμπέτας, σας το είχα πει αυτό με την οντισιόν, το θυμάστε, που πήγε μία να κάνει οντισιόν για τραγουδίστρια, φωνή δεν είχε, είχε μόνο άλλα χαρίσματα, ξέρετε, αυτά τα χαρίσματα. Ο Ζαμπέτας τίγκα στη μαστούρα μεσημεριάτικα, τα τρίφυλλα από αυτά, και τη χτυπούσε στο πιάνο, ξέρετε, τα μαύρα, τα άσπρα, τα πλήτρα, σου, και τη έκανε να ψάξει να βρείτε τα κλειδιά, τη χτυπούσε εκεί, ντο, ρε, φα, σο, τίποτα αυτή. Και κάποια στιγμή είδε για πόδι ο Ζαμπέτας, τα πήρε στο κρανίο, λέει, ρε μανάρι μου, στα μαύρα δεν σε βρίσκω. Στα άσπρα δεν σε βρίσκω, πού στην αυγή σε λες, στις χαραμάδες παίζεις να πούμε και αγώνας, άντε παράδομα σχεδίγε. Έτσι κάνει και ο παντοδύναμος με τα παντοδύναμα. Από εκεί σου λέω περίμενε. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι όλη τη μέρα στη δουλειά. Συνήθως ξέρετε ποιες γυναίκες δεν μπορούν να συλλάβουν, αυτές που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Γιατί κάνουν καριέρα. Και αφού κάνουν καριέρα, πατάνε τα πρώτα 30-35, τώρα λένε τώρα θέλω παιδί. Δεν γίνεται έτσι. Η έρευνα δείχνει στη γυναικολογία ότι οι γυναίκες που αργούν να τεκνοποιήσουν έχουν πολλαπλά προβλήματα στη σύλληψη.
Και το παιδί το κάνουν πιο πολλές φορές όχι γιατί έχουν ανάγκη για το παιδί, το κάνουν για πολλούς και άλλους λόγους και όχι για το παιδί. Το αντρόγενο που είναι ευτυχισμένο πριν έρθει το παιδί στη ζωή, θα είναι και ευτυχισμένο με το παιδί. Και το αντρόγενο που έχει προβλήματα πριν έρθει το παιδί, θα έχει περισσότερα προβλήματα όταν έρθει το παιδί. Πολλοί νομίζουν ότι η άφιξη ενός παιδιού θα λύσει προβλήματα. Όχι, θα τα μεγαλώσει και θα τα επιδεινώσει, φίλοι μου. Είχε έρθει ο Καραγιάννης εδώ στην Κύπρο πρόσφατα. Σας έχω μιλήσει με τον παιδοψυχίατρο αυτόν, με τον Ρογμές και Αγγίγμα. Έχει έρθει και δώσει ομιλία στη Λάρνακα. Ναι. Μαρία, να δώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό, ξέρεις εσύ, έτσι. Αλλά το μεσοπαιδικό σύστημα λοιπόν έχει σοφία την οποία τη χάνει εν καιρό. Πού χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται οι τρέχουσες συνιστώσεις στα στελεχοκύτταρα, σε όγκους στον εγκέφαλο, ρετινοβλάστομα, έχετε ακούσει το ρετινοβλάστομα. Το ρετινοβλάστομα ή αμφιβληστριοβλάστομα είναι κακοήθεια που εμφανίζεται εδώ. Αυτή η μορφή της κακοήθειας είναι συγκεκριμένο γονίδιο TP17 μαζί με το TP53. Είναι τα δύο πιο ενδυνάμει γονίδια που μεταλλάσσονται στις περισσότερες μορφές καρκίνου. Δηλαδή αυτά τα δύο γονίδια όταν πάψουν να λειτουργούν ογκοκατασταλτικά γονίδια, όταν αυτά πάψουν να λειτουργούν έχουμε τις μεγαλύτερες εκφράσεις κακοήθειας και πολλαπλών καρκίνων. Σε καρκίνους στις οοθρίκες, σε συμπαγείς καρκίνους όπως τα σαρκώματα, σάρκωμα, η ονομασία μη σας μπερδεύει, εξαρτώμενο πού εμφανίζεται ο καρκίνος, όταν έχει και διαφορετική ονομασία. Οτιδήποτε είναι σταθερό συμπαγή η κακοήθεια σε ιστό, ονομάζεται σάρκωμα. Έτσι. Καρκίνος του όρχης, πολλαπλό μυέλωμα, λευχαιμία, καρκίνος των μαστών, νευροβλάστομα, λέμφωμα, non-Hodgkin, υπάρχει το Hodgkin, το non-Hodgkin είναι κακοήθεια στους λεφαντένους, στο λεφαντικό σύστημα, καρκίνος στους νεφρούς, αυτοάνωσης όπως συστηματικός λύκος ερυθρωματώδης, juvenile rheumatoid arthritis, νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ρευματοειδή αρθρίτιδα, multiple sclerosis, πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τρέχουν τις έρευνες και τις εφαρμόζουν. Αλλά όταν λένε εφαρμόζουν, σημαίνει βρίσκουν ασθενείς, τρέχουν το πρωτόκολλο και απλώς βάζουν, έχετε δει ποτέ πως υπογράφουν τα χαρτιά τα μεγάλα. Και λέει όλος, ω, θα είμαι σε έρευνα. Και νομίζω ότι κάνουν και χάρη κιόλας, θα είμαι σε είναι περήφανος, θα είμαι σε έρευνα. Σε έρευνα σημαίνει, είσαι, μπράβο. Και τα πειραματόζωνα, πολλές φορές τι κάνουν στα εργαστήρια, πανάκα. Έτσι. Και δεν προχωράει αυτό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Κάτε ρε παιδιά, τι σας έχω κάνει. Ορίστε. Για να πω τον κύριο Παναγιώτη να φέρω ένα άλλο λάπτοπ, γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Θα στραβώνει το κλίμα, το φαΐ. Κάπου πήγε. Προχώρησε. Γίνε θαύμα. Αλλάχθηκε το resolution. Στην ηρωνία υπάρχει δύναμη. Και ο δικός μου, το δικό μου το λάπτοπ που και αυτό έχει πνέει τα λίστια. Δεν έχω να πάρω το κεράτο μου. Δεν έχω ρε παιδιά, το λέω. Αλήθεια το λέω. Δεν με πιστεύουν κι όχι. Επίτηδε το κάνει. Δεν το έχει... Ό,τι να μου κάνει. Πρέπει να σιγά να το τελειώσουμε εδώ.
Η προτινόμενη λοιπόν έρευνα και γράψα το. Λοιπόν, εγκάλεσα το μήνυμα που θέλω να κάνω στην θεραπευτική, στην αγωγή για τα στελεχοκύτταρα. Είναι η λεγόμενη λειτουργική γενομική, να βοηθήσουν τους διάφορους επιστήμονες να καταλάβουν τα πολύ σύμπλοκα γεγονότα πώς εξελίσσονται τα κύτταρα. Δοκιμασία φαρμάκων, διόρθωση γενετικών δυσλειτουργιών και στο τέλος, κυταροθεραπεία και σαν αποτέλεσμα τι, transplantation. Αυτό το οποίο. Transplantation. Στην ουσία θέλω μετά να κάνω την εμφύτευση, τη μεταμόσχευση οστών, οργάνων ή οτιδήποτε άλλο. Οι προτινόμενες λοιπόν miracle cures for incurable diseases. Θεραπείες θαύμα. Προσέξτε, η ιατρική προσπάθησε στην αρχή με τη λεγόμενη magic bullet. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Magic golden bullet. Η μαγική χρυσή σφαίρα. Αυτό το κάναμε τα αντιβιωτικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Δηλαδή πιστεύαμε ότι για κάθε αρρώστια υπάρχει μια αιτία, οπότε για κάθε αρρώστια αν βρούμε και από ένα φάρμακο, μια χρυσή σφαίρα, πάμε τη χαριστική βουλή σκοτώνουμε. Αυτό όμως που βλέπουν σήμερα, είναι ότι για μια αρρώστια υπάρχουν πόσες αιτίες, όσες και Κύπροι. Τόσες μπορεί να υπάρχουν, εντός και εκτός του έθνους της Κύπρου. Και γι' αυτό ονομάζονται πολυπαραγοντικές αιτίες στην έκφραση της παθογένειας. Πολυπαραγοντική το λέει η λέξη τι σημαίνει. Έχει πολλούς παράγοντες και συνιστώσεις. Ενώ το γνωρίζουν οι ιατροί αυτό πράγμα, τι νομίζετε ότι κάνουν στην κλινική εφαρμογή. Τίποτα. Ούτε αυτό καλύπτουν πολλές φορές. Το καλύπτει ο ένας ειδικός, μετά πάει στον άλλο ειδικό, στον άλλο ειδικό. Ξέρετε πόσα λάθη γίνονται και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των γιατρών. Γιατί ο ένας ειδικός δεν μιλάει με τον ειδικό. Παραδείγματος χάρη, έχει άλλος μια ψυχική νόσο, έχει μια κατάθλιψη. Την ίδια στιγμή όμως έχει σαχαροδιαβήτη. Και επειδή έχει σαχαροδιαβήτη, έχει υπέρταση. Και επειδή έχει υπέρταση, μπορεί να έχει κάποια αγκιακή νόσο. Συγγνώμη. Ξέρετε πόσοι ειδικοί είναι αυτοί. Ψυχίατρος, αγκιολόγος. Καρδιολόγος, παθολόγος, διαβητολόγος, ενδοκρινολόγος. 7 νοματέοι. Εδώ 2 δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Πού να συνεννοηθούν 7 εγωισταράδες που κερατά από ο καθένας έχει τα MD από πίσω και τα PhD. Δεν συνεννοούνται. Και ποιος υποφέρει στο τέλος. Με την ευκαιρία σας έχω πει ότι το δικό μου το δόγμα, εκτός από την αίρεση μου, είναι ότι μόνο οι άρρωστοι πάνε στους γιατρούς. Σωστά. Οι υγιείς δεν πάνε. Ο δικός μου σκοπός να ασχοληθώ με την υγεία, έτσι ώστε να μην ξαναπατήσετε ποτέ και σε κανέναν από εμάς. Μόνο οι άρρωστοι πάνε. Και όταν η ιατρική όχι απλώς καλύπτει το σύμπτωμα, προσπαθεί να καλύψει το σύμπτωμα, να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που πρέπει να παίζουν πολλά λεφτά. Τις στατίνες τις έχετε ακουστά. Τα Lipitor και το καθεξής για το χοληστερόλη. Έρχομαι εγώ λοιπόν, ή έρχεται ο Ανδρέας ή ο Μάριος και έχει υπέρταση. Και με το, είμαι έρχεται στον καλό καρδιολόγο και ο καρδιολόγος φτιάχνει το καινούριο Heart Institute εδώ πέρα. Πρέπει η δουλειά να μην πάνε καλά για να φτιάχνετε. Αλλά εντάξει. Και έρχεται λοιπόν και έχει την υπερτασικός. Θυμάστε, έχουμε μιλήσει για την υπέρταση. Η υπέρταση δεν είναι ασθένεια, είναι σύμπτωμα. Και είναι σύμπτωμα γιατί οι αρτηρίες τι κάνουνε. Φράσουν. Και γιατί φράσουνε, γιατί γεμίζει μέσα τι. Αθυρωματική πλάκα. Βρε τα κορίδια στο με. Χαίρομαι. Έτσι, έτσι. Αθυρωματική πλάκα. Και από πού προέρχεται η αθυρωματική πλάκα, τα γονίδια. Από το κακό lifestyle. Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν στον καρδιολόγο αυτός ο άνθρωπος και του χορηγεί διουρητικά, του χορηγεί beta μπλόκα, του χορηγεί calcium channel μπλόκα, renin μπλόκα και όλα τα μπλόκα. Ωραία. Μέχρι σήμερα, προσέξτε να σας πω, γι' αυτή σημαίνει καρδιολόγοι, το ξέρω. Μέχρι σήμερα ούτε ένας ασθενής δεν έχει πεθάνει εξαιτίας της υπέρτασης. Το ξέρετε αυτό. Ούτε ένας. Ξέρετε από τι πεθαίνουνε.
παρόλο που με την υπέρταση τη ρυθμίζουν και ρίχνουν την πίεση, πεθαίνουν από τι? Από αρτηριακή νόσο. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά καταστρέφεται, γιατί ενώ έχουν χαμηλή πίεση, ο ασθενής πώς νιώθει όμως? Α, έριξα την πίεση. Ρε εσύ τι γιατρός είναι αυτός, ρε εσύ μου δώσε ωραίο φάρμακο. Προσέξτε να σας πω, παρόλο που η πίεση είναι φυσιολογική, να τη ρυθμίζει 12 με 7 συστολική διαστολική, ο ασθενής δεν πεθαίνει ποτέ από την υποτίθεται νόσο που πήγε. Κάτι πολύ πιο σημαντικό σε αυτό το σημείο. Εγώ ονομάζομαι Κώστας Μουρούτης. Όταν πάω στο γραφείο του γιατρού και μου κάνει τη διάγνωση ότι είμαι υπερτασικός, μετά ξέρετε πώς βγαίνω? Δεν βγαίνω σαν Κώστας Μουρούτης, βγαίνω με ένα χαρακτηρισμό. Είμαι υπερτασικά άρρωστος. Αυτή η ταμπέλα σε αυτόν τον άνθρωπο τον αρρωσταίνει, το είδαμε και χθες. Ακόμα και άμα δεν έχει τίποτα, τον αρρωσταίνει. Χορηγώ λοιπόν τα υπερτασικά, τα οποία μακροπρόθεσμα καταστρέφουν το αγκία μέσα και στο τέλος ο ασθενής πεθαίνει από αυτό που υποτίθεται ποτέ δεν του κάνει τίποτα. Ποιος ασθενής έχει πεθάνει από χοληστερίνη? Κανένας δεν πεθαίνει. Αλλά παρόλο που ρυθμίζουν τη χοληστερίνη και τη ρίχνουν, τα αγκία και οι αρτηρίες μέσα συνεχίζουν να είναι έτσι, γιατί δεν αλλάζουν τι? Τον τρόπο που ζουν. Και γιατί δεν αλλάζει ο τρόπος που ζουν? Γιατί δεν αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται. Επάνω στο φαγητό, γιατί ακόμα και η όρεξη στο φαγητό να αλλάξει, για να αλλάξει καθορίζεται το συναισθηματικό, ψυχικό και πνευματικό σας κόσμο και διάθεση. Το να καθίσω εγώ και να πω ότι θα πάθετε καρκίνο και θα πάθετε αυτό, αν τρώτε λάθος, το μόνο που σας δημιουργεί είναι φόβο. Δεν έχετε αγάπη για τη σωστή διατροφή. Για να μπορέσω όμως να δώσω και να διδάξω αυτή την αγάπη για τη σωστή διατροφή, πρέπει να έχει νόημα η σωστή διατροφή. Και μπορεί να έχει μόνο νόημα κάτι όταν προέρχεται από μια πηγή που έχει νόημα. Οπότε, αν πείτε ότι τα μαρούλια έχουν απλώς βέτα καροτίνη, τι νόημα έχει βέτα καροτίνη? Τι νόημα έχει προβιταμίνη Α που θα μας θες? Τι νόημα έχει η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η GGG, θυμάσαι σας είπα, που είναι 20 φορές, 50 φορές πιο αντιοξειδωτική από τη βιταμίνη Ε και 200 φορές πιο αντιοξειδωτική από τη βιταμίνη C, που υπάρχει στα καρύδια, στους πόρους της σόγιας, στο κόκκινο σταφύλι και που δημιουργεί, ανακόπτει την αγκιογένεση στα κύτταρα του καρκίνου, στα πλοκάνια του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σχέδιο μέσα στην τροφή για να ανακόψει τι? Τον καρκίνο. Άρα σημαίνει ότι μέσα στον γενετικό προγραμματισμό υπάρχει σχεδιασμός ότι θα έρθει η αρρώστια και έχω θωρακίσει εγώ με την τροφή, έτσι ώστε όταν εσείς τρώτε αυτό το πράγμα, θα σταματήσει. Αν όμως δεν δείτε αυτό το νόημα, το φαγητό δεν έχει καμιά σημασία για σας. Ξέρετε γιατί το τρώτε? Για να χάσω βάρος. Αν τρώτε για να χάσετε βάρος, αν τρώτε για να μην έχετε διαβήτη, αν τρώτε για να μην πάθετε καρκίνο, είναι λάθος κίνητρο. Γιατί δεν ασχολείστε, η προσήλωσή σας δεν είναι στην υγεία, αλλά είναι πού? Στο να μην αρρωστήσω. Άρα είστε στο ίδιο σύστημα και εσείς προσπαθείτε να αποφύγετε. Και είμαστε ένα χρόνο εδώ σύντεκνοι. Και βλέπω τα ίδια και τα ίδια πάλι, επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Και το λυπηρό ξέρετε ποιο είναι? Όχι μόνο επαναλαμβάνεται, αλλά γινόμαστε και λιγότεροι. Γιατί προσπαθώ να σας προσιλητήσω. Αλήθεια. Ακόμα και για το φαγητό λοιπόν. Σας είπα, πρέπει να έχουμε βιολογική ειλικρίνεια. Κυριολεκτικά βιολογική ειλικρίνεια ακόμα και στο τι τρώμε και στο τι πίνουμε. Αθεράπευστες ασθένειες, υποτίθεται. Διαβήτης! Ελπίζω να μην πει κανένας κάποια μέρα ότι επινόησα ότι και η γυναίκα μου δεν είχε διαβήτη και το είπα έτσι για ψέματα. Γιατί άκουσα και αυτά. Ότι λέω ψέματα για ιστορίες επιτυχίας. Θα με κάνετε να πάω πίσω στη Γερμανία και να αρχίσω να ψάχνω τους ανθρώπους και να τους παίρνω συνέντευξη να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση. Όσοι θέλετε υπάρχουν και εξετάσεις της Μαρίας και πριν και με καμπύλη ζαχάρου και μετά. Όσοι θέλετε. Και αν κάποιοι από τους ασθενείς, ειδικά εδώ στην Κύπρο που ευλογήθηκαν και ήταν καλά και μπορεί να υποτροπιάσαν, ίσως υποτροπιάσαν γιατί κάποιοι πήραν τους είπαν πράγματα και τους βιάσανε την πίστη τους σε αυτό που κάνανε. Προσέξτε, σας μεταφέρω να το μεταφέρετε, αν ακούσετε κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιδεχθές όταν είναι κάποιος, ειδικά ασθενής, έχει εγκαθιδρυμένη εμπιστοσύνη σε κάτι και κάποιος του τη στυλιτεύει. Και εφόσον δεν είναι ψέμα. Και όποιος θέλει ας έρθει ιατρικά να μου αποδείξει το αντίθετο, αν αυτά που λέω είναι λάθος. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά να πας σε έναν ασθενή
οποίος έχει καρκίνο και αν του στυλιτεύει στην εμπιστοσύνη σε αυτό που διδάχτηκε και εντρίφησε, προσέχετε φίλοι μου, γιατί παίζετε με τη ζωή των ανθρώπων. Και δεν ξέρω κάποιοι από εδώ μέσα ή απ' έξω από εδώ, εντός εκτός και πετά αυτά, μπορεί να λένε να κάνουν ή μπορεί να το κάνουν στο όνομα της υγείας και κουραφέξαλα, αλλά επειδή εγώ και εγώ έχω χάσει ανθρώπους που αγαπάω και επειδή σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια πέθανε ο πατέρας μου και τον έθαψα, θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε θρήνο για το χαμό του πατέρα μου, αλλά είμαι εδώ κοντά σας. Και όσον αφορά και για τον προσελητισμό, θα το λέω ξανά έτσι μέχρι να φυτευτεί καλά στο μυαλό, γίνει εμφύτευση. Το λέω και αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτό, το ξέρουν αυτό που θα πω, σας το λέω προς την κατάθεση ψυχής. Δεν έφυγα από τη Γερμανία για να έρθω στην Ελλάδα και στην Κύπρο να προσελητήσω στην αίρεσή μου. Έφυγα με κίνδυνο να αφήσω να χάσω το ίδιο μου το παιδί. Έτσι, έχω 2,5 μήνες να μιλήσω με το παιδί μου. Και πιστεύω ότι είστε γονείς θα καταλάβετε τι σημαίνει να μην μπορείς να έχεις επαφή με το αντικείμενο της αγάπης σου. Οπότε αυτή η ανέντιμη και ανεύθυνη λασπολογία που ρίχνετε, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια μικρή ευθύνη να σκεφτούμε ότι κάποιος μπορεί να θυσιάζει πολύ περισσότερο απλώς να θυσιάσει, να προσιλητήσει, όταν δεν μπορεί ούτε με το ίδιο το παιδί να είναι. Ούτε καιρό για να θρηνήσω τους ανθρώπους που έχασα δεν έχω. Ούτε γι' αυτό δεν έχω καιρό. Και όσο περισσότερο είναι έτσι, τόσο περισσότερο παθιάζω. Και θα συνεχίσω για αυτό το πράγμα. Σας είπα, εμένα θα με σταματήσουν μόνο να μου κόψουν το κεφάλι. Και τα πόδια να μου τα κόψουν, έτσι θα είναι. Θυμάστε τη μάχη στο μαραθώνα, την ιστορία τι είχε γίνει. Τη θυμάστε. Όταν χάνανε οι Πέρσες και φεύγανε. Είναι ιστορία αυτό το πράγμα. Και πήγε ο Αθηναίος, ο στρατιώτης, και άρπαξε το καράβι να το κρατήσει και του κόψανε τα χέρια. Και το άρπαξε με το στόμα και του κόψαν το κεφάλι. Γιατί όταν είσαι εκεί, δεν μπορεί να σε κουνήσει τίποτα άλλο. Πολλαπλή σκλήρυνση, ήρθαν και εδώ στην Κύπρο, έμαθα τις προάλλες μαζί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής και Βλακολογίας που έχετε. Και προτείνουν τώρα να βάλουν, θα θέλουν να τρέξουν εδώ στην Κύπρο να βρουν ασθενείς. Μην τυχόν πείτε σε κανένα να πάει, θα τον χάσετε τον άνθρωπο. Σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, εκτός την Ιντερφερόνη Β1α που κάνουν, να τους εμφυτεύσουν, να τους τρέξουν σε ένα κλινικό πρόγραμμα. Έρχεται από Ελλάδα αυτό σε Ευρώπη. Έτσι, ζώα. Ζώα. Κυριολεκτικά σαν ζώα τους έχουν. Αλλά σας αγαπάμε. Μοιάζομαστε για σας. Δέστε από κάτω από ποιους πατρονάρετε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήσασταν εδώ πέρα. Μαρία, στους πρωτοετήσεις τη γέλια που ρίξαμε, είχαν εδώ πέρα ένα συνέδριο υγείας, fitness and wellness. Το είχατε 2 μέρες, ήταν πώς ήταν εδώ στο Πανεπιστήμιο. Κοράκια μαύρα, λέω στο Πανεπιστήμιο και εσείς να πούμε, γραμματίσει υπάρχει. Και είχαν μέσα κάνει το τέτοιο όλο αυτό και βλέπω τους χορηγούς. Μόνο εγώ δεν ήμουν χορηγός. Σε συνέδριο fitness and wellness χορηγός ήταν Πόκα. Ο Πόκα, αυτός που κάνει το καθήτα, χορηγός για fitness and wellness. Και άλλοι ήταν πολύ αθεόφοβοι, ανέραστοι, ανεκδίγητοι. Αυτοί που κάνουν το power plate. Και αυτοί χορηγοί, όλοι χορηγοί, βγάζουν αυτά. Τους το είπαμε στο Πανεπιστήμιο, καλά λέγατε, αυτά. Τι αυτοί να κάνουν αυτά. Πόκα λέω, καφέ. Ο Χαρλαμπίδης ήταν, το κάνουν, όχι.